Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, με την κακοκαιρία Σοφία να έχει δείξει τα δόντια της σε Αχαΐα, Ηλία και Τολακαρνανία. Το πρωί της Παρασκευής, μικρές κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές της Αχαΐας έβγαλαν στους δρόμους τα μηχανήματα της περιφέρειας. Κύριο μέλημά μας ήταν ο αποχιονισμός του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και σήμερα εστιαστήκαμε κυρίως στην αποπαγοποίηση. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών υπήρχε παγετός σε πάρα πολλά σημεία. Σε λευκό κλοίο βρέθηκε και ο Δήμος Καλαβρίτων με κατατόπους ισχυρές χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές. Ασθενή χιονόπτωση έχουμε στα Καλάβρητα και στο χιονοδρομικό κέντρο, όπου βρίσκομαι τώρα, σε 1800 υψόμετρο και σας ομιλώ. Οι δρόμοι είναι καθαροί, κόσμος στο χιονοδρομικό κέντρο έχει. Το πρωί ήταν λίγο παγωμένοι οι δρόμοι, ρίξαμε αλάτι και ήδη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το χιόνι πάντως φαίνεται ότι απόλαυσαν με την καρδιά τους όσοι βρέθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συνεχής βροχοπτώσης αλλά και χαλαζόπτωση. Στην κεντρική λεωφόρο Γούναρη της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, η πτώση ενός δέντρου προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ παρά λίγο να τραυματίσει και περαστικό. Κινητοποιηθήκαμε αμέσως και ήταν ένα κερασμένο δέντρο. Νυφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαλανδρίτσα, ενώ οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν τη χιονόπτωση αργά το βράδυ της Παρασκευής και στην Πάτρα. Εννέα χωριά έχουν αποκλειστεί από τα χιόνια στην ορεινή ναυπακτία, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Μηχανήματα του Δήμου απεγκλώβησαν αρκετά γιοταχή από τα χιόνια, ενώ την προσπάθεια συνέδραμε και η περιφέρεια. Το μόνο πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό, ως συνήθως βέβαια, είναι στην ναυπακτία. Αλλά πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που είναι και το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο ανοιχτό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα γίνονται πιο εύκολα, ώστε να έχουμε πρόσβαση και στις κοινότητες τις οποίες είναι αποκλεισμένες. Στην Ηλία με αντιολισθητικές αλυσίδες γίνεται η κυκλοφορία στα ορεινά και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Ανδρίτσενας Επικούριο Απόλλωνα. Χιόνια στον Ταΐγετο. Όλα έχουν ντυθεί στα λευκά με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν επιδείνωση των φαινομένων. Απαραίτητες οι αλυσίδες στην Παλιά Εθνική, Καλαμάτα, Σπάρτης αλλά και σε σημεία του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου της Κορινθίας και της Αρκαδίας. Στα λευκά τα νησιά του Ιωνίου. Μετά από χρόνια χιόνισε στην Κέρκυρα, ενώ στα λευκά ντύθηκε και το νότιο τμήμα του νησιού. Το χιόνι έφτασε και στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας μια ασυνήθιστη εικόνα για τους Κερκυραίους. Χιονοπτώσεις σε Λευκάδα αλλά και την Κεφαλονιά, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουμε έτοιμα και τις αρατιέρες και μηχανήματα. 17 νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε συνολικά τα μηχανήματα που έχουμε ήδη παρατάξει σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, ευελπιστώντας ότι όπως έγινε και πριν δύο χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά το κεντρικό οδικό δίκτυο, το επαρχιακό οδικό δίκτυο και οι κυριότεροι δημοτικές οδοί δεν θα κλείσουν παρά μόνο λίγα λεπτά. Λίγο ήταν το χιόνι που έπεσε στα ορεινά της Ζακύνθου, με τις νυφάδες γρήγορα να λιώνουν. Οι αρχές ωστόσο συνιστούν προσοχή στους οδηγούς εξαιτίας του παγετού που μπορεί να δημιουργηθεί. Την εμφάνισή του στο νησί έκανε και ένας υδροστρόβιλος, φαινόμενο που δεν είναι ασυνήθιστο για τη Ζακύνθο. Χαμηλές οι θερμοκρασίες και στην Αργολίδα. Στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών δημιουργήθηκε πάγος, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.